σε όλες τις ομάδες που ήρθατε, πρώτα απ' όλα εδώ πέρα στο μαγαζί το La Trap. Θα κάνουμε την κλήρωση live εδώ όλοι μαζί. Θα θέλαμε να πούμε επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους μας τους χορηγούς. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τόσο καλό. Και δεύτερον, ένα τεράστιο μπράβο και σε εσάς όλους, γιατί με την πρώτη αγκαλιάσατε όλη την προσπάθεια για να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε. Ο δικός μας ο σκοπός εδώ πέρα δεν είναι να κάνουμε ένα τουρνουά ή δύο ή τρία. Ο σκοπός μας είναι με τη βοήθειά σας, κατά κύριο λόγο, γιατί χωρίς ομάδες δεν γίνεται, και σε εσάς όλους, να το κάνουμε θεσμό. Με την πρώτη αγκαλιά σου είναι κάτι το οποίο δεν είναι για να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε. Και προχωράμε έτσι ώστε να το απολαύσετε όλοι. Εγώ είμαι ο Μιχάλης, από εδώ ο Βασίλης, θα σας πει και αυτός δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε την κλήρωση. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω όλους όσους μπορέσατε και παρευρεθήκατε σήμερα εδώ. Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας και στα παιδιά τα οποία λόγω σήμερα μια εργάσιμη μέρα δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Θέλω να ευχηθώ υγεία σε όλες τις ομάδες, να ξεκινήσουμε με το καλό μακριά από τραυματισμούς σε όλους. Ο στόχος ο δικός μας είναι, πέρα από ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα για όλες τις ομάδες, θέλουμε κυρίως να το ευχαριστηθείτε όλοι οι παίκτες ένας-ένας ξεχωριστά, για να μπορέσει και εμάς αυτό να μας ανταμείψει. Εμείς όσο περνάει αυτό από το χέρι μας θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς, και να ζητήσω από εσάς ό,τι θέλετε να διευκρινίσετε και ό,τι απορίες έχετε, ό,τι παράπονα έχετε να μας πιάτε, να μας μιλάτε. Είμαστε όλοι μαζί μια παρέα, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι το οποίο θα σας κρατάει αντιπάλους. Από εκεί και πέρα όλοι μαζί είμαστε, ο στόχος είναι κοινός, η προσπάθεια που γίνεται είναι κοινή και όλοι μαζί θα το φτάσουμε ένα επίπεδο παραπάνω κάθε χρόνο με το καλό, πρώτα Θεός, να μπορούμε όλοι να το ευχαριστιόμαστε και να περνάμε όλοι καλά. Είναι ο κύριος στόχος αυτός που έχουμε βάλει με τα παιδιά. Δυστυχώς σήμερα ο Θοδωρής, το τρίτο άτομο που τρέχει όλη τη φάση μαζί μας, δεν μπόρεσε να είναι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Μεταφέρουμε και από αυτό τις ευχές προς όλες τις ομάδες και τα χαιρετήματά του. Δεν έχω κάτι να πω. Ξαναλέω, υγεία πάνω απ' όλα σε όλους σας εύχομαι. Και από εκεί και πέρα, ό,τι θέλετε, ό,τι παράπονο έχετε και ό,τι θέλετε να διευκρινίσουμε, να μας φέρετε, να μας μιλάτε. Τα τηλέφωνά μας τα έχετε, τους λογαριασμούς μας στα social media τους ξέρετε. Οπότε είμαστε δίπλα σας όσο περνάει από το χέρι μας και εμείς θα σας βοηθήσουμε. Εγώ πριν ξεκινήσω την κλήρωση, θα ήθελα να σας πω 5 πράγματα τα οποία θα ισχύουν στο τουρνουά. Τα μάτς αυτά θα είναι 35 λεπτά. Τα ημίχρονα είναι 35-35. Επίσης οι αλλαγές οι οποίες θα γίνονται θα είναι συνεχόμενες, ασταμάτητα. Δηλαδή οποιοσδήποτε παίχτης κουραστεί ή τι μαξίλο χτυπήσει ή οτιδήποτε, θα υπάρχει αναπληρωματικός από την ομάδα σας, έτσι ώστε να το ευχαριστηθείτε όλοι, να μην υπάρχουν ας πούμε παράπονα ούτε μεταξύ σας ούτε οτιδήποτε, να εγώ έπαιξα λιγότερο να σας έπαιξα παραπάνω, να το χαρείτε όλοι. Σιγά σιγά είναι η ώρα να περάσουμε στην κλήρωση, όπως βλέπετε είναι δύο οι όμιλοι, οπότε δύο τα πολλάκια, θα έρθει εδώ η Ελβίνα μαζί μας, παρακαλώ. Θα γίνει η κλήρωση μόνο των ομίλων και της πρώτης αγωνιστικής μόνο. Λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα σου. Θέλω από σένα να τραβάς τα χαρτάκια. Ναι. Και θα βάζεις ένα, το πρώτο που θα βγάλεις, ο πρώτος όμιλος, αυτός είναι ο δεύτερος όμιλος. Okay. Βγάζεις χαρτάκι, διαβάζεις την ομάδα. Εναλλάξε μία στο ένα, ναι, μία στο άλλο. Μία. Okay. Ξεκινάμε. Καλή επιτυχία στις ομάδες, Ναι. Υπότες. Οι υπότες είναι η πρώτη ομάδα που θα μπει στον πρώτο όμιλο εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Και το άλλο. Σιβασπορ. Εύση. Η Σιβασπορ είναι η πρώτη ομάδα του δευτέρου ομίλου. Τέλεια. Μας μισό λεπτάκι λίγο εδώ πέρα, να είμαστε σωστοί στο live streaming. Προχωράμε. Πάμε για τη δεύτερη ομάδα του πρώτου ομίλου. Πουέμπλα. Η Πουέμπλα είναι η δεύτερη ομάδα του πρώτου ομίλου.
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων τα παιδιά δεν μπορούσαν να παρευρεθούν. Και Γκραν Κανάρις. Κανάρις, οκ. Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα, για τον ίδιο λόγο τα παιδιά δεν καταφέρανε να έρθουν. Αλλά είμαστε εδώ πέρα εμείς που να έχουμε όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε τις δύο πρώτες ομάδες του Α' ομίλου και τις δύο του δεύτερου. Και έχει μείνει η ίδια διαδικασία, άλλες δύο στον κάθε όμιλο. Τα μάτς έχει την ημερωθεί θα είναι διπλά, δηλαδή εντός εκτός έδρας σε εισαγωγικά θα γίνουν οι όμιλοι, θα παίξετε δύο φορές με την κάθε ομάδα, θα μαζευτούν οι βαθμοί και οι δύο πρώτοι από τον κάθε όμιλο θα αναμετρηθούν μεταξύ τους για τα play-off, έτσι. Για την φάση των τεσσάρων. Ναι, για τους τεσσάρων. Πάμε παρακάτω. Τρίλοφος. Ο Τρίλοφος είναι η τρίτη ομάδα στον πρώτο όμιλο. Και Τούμπα Juniors. Η Τούμπα Juniors, τα παιδιά από την Τούμπα. Α, τέλειο. Προχωράμε. Το έχουμε, ωραία. Προχωράμε. Έμειναν οι δύο τελευταίες ομάδες, οι θα μοιραστούν. Λαπέλη Γκρόσα. Λαπέλη Γκρόσα, οκ. Το ξέρω, είναι δύσκολο αυτό. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Άρα έκλεισε ο πρώτος ο όμιλος. Αναγέννηση. Παπάβλου. Τέλειο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ βγάλαμε τους ομίλους, τους δύο ομίλους, τις τέσσερις ομάδες σε κάθε μία. Σε λίγο θα βγάλουμε την πρώτη αγωνιστική. Τα επόμενα θα τα ενημερωθείτε από τα social media. Βασίλη, να τραβήξεις εσύ δυο... Θα τα ανακατέψουμε πάλι. Okay. Εσύ, να πάμε τον πρώτο όμιλο. Κάνε τον πρώτο όμιλο κάτω μισή, λοιπόν, να κάνω εγώ το δεύτερο. Λοιπόν, η πρώτη ομάδα, ο Τρίλοφος, θα παίξει με την πρώτη ομάδα με τους υπότες. Η πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου θα είναι οι υπότες με τον Τρίλοφο FC. Οι άλλες δύο εννοείται συνεχίζουν. Και τώρα πάμε για το δεύτερο όμιλο. Τραβάτε και εγώ έτσι. Γκραν Κάναρις, πρώτη ομάδα που τράβηξα εγώ. Και θα αναμετρηθούν με Σύμβασπορ FC, τα παιδιά. Άρα έκλεισε και η πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Για τις υπόλοιπες αγωνιστικές, ναι, για τις υπόλοιπες αγωνιστικές θα ενημερωθούμε. Τώρα θέλουμε σιγά σιγά έναν εκπρόσωπο από κάθε ομάδα να πούνε εδώ δύο λόγια για την αναμέτρηση. Ξεκινήσαμε από τα παιδιά του Τούμπα Juniors. Θα ευχαριστήσουμε και τον Λατράπη για την παραχώρηση του χώρου της κλήρωσης. Διαμαντής από Τούμπα Juniors. Αρχικά θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που μας δώσαν τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε αυτό το τουρνουά και όλη την προσπάθεια και την οργάνωση που κάνουν. Και κατά δεύτερον θα θέλω να ευχηθώ να έχουμε ένα καλό τουρνουά ανταγωνιστικό, χωρίς τραυματισμούς και φυσικά ο καλύτερος να κερδίσει. Πες μας δύο λόγια για τη δικιά σας την ομάδα. Η ομάδα μας, εντάξει, έχει... Πόσα άτομα θα είστε? Είμαστε 11 άτομα. Okay. Έχει κάποια άτομα τα οποία, εντάξει, έχουν ασχοληθεί με την μπάλα. Εντάξει, περισσότεροι γνωρίζουμε να παίζουμε μπάλα, αλλά υπάρχουν και άτομα που θα το παλέψουν, πιστεύω. Αυτό είναι το κυριότερο. Εμείς ο σκοπός μας ήταν αυτός, ότι θα κάνουμε ένα τουρνουά με ομάδες οι οποίες θα έρθουν για τη χαρά του παιχνιδιού, κυρίως. Ναι. Και θα μπορούν όλες οι ομάδες να ανταγωνιστούν με όλες, χωρίς να υπάρχουν επαγγελματίες παίκτες, το έχουμε γράψει και στους όρους. Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό. Να μην υπάρχουν ενεργά δελτία δηλαδή, οπότε όλα τα μάτσα είναι ντέρμπι. Διαμαντή, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, να ευχηθούμε και εμείς. Εύχομαι. Ας έρθουν τα παιδιά που είναι σύμβαστο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, το όνομά σας, οφείλω να πω ότι δεν δηλώνει πολύ αθλητική ομάδα. Δηλώνει, είμαστε ομάδα που πίνουμε.
Εκεί θα γιορτάσετε την κατάκτηση. Θα γιορτάσουμε στο τελικό. Θα σας ευχαριστούμε. Ελπίζω να είναι μια ωραία διοργάνωση πάνω απ' όλα, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς προβλήματα υγείας. Να το ευχαριστηθούμε όλοι. Η προσπάθεια βλέπω ότι είναι πολύ ωραία. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Γεια σας, καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς και ας κερδίσω καλύτερος. Πόσα άτομα θα παρτίζει η ομάδα σας? Είμαστε 12 άτομα. Οι περισσότεροι παίζουν μπάλα κανονικά. Άλλοι ξέρουμε, άλλοι δεν ξέρουμε. Και ό,τι γίνει. Κύριε, οι παίκτες σας είναι από την Περαιά? Είμαστε από διάφορα μέρη. Δεν είμαστε από το συγκεκριμένο μέρος. Μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ας φέρουν τα παιδιά από την Πελιγκρόσα. Κώστας από Πελιγκρόσα. Καλησπέρα και από εμάς. Καλό τουρνουά να έχουμε. Βλέπω γίνεται μια πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τα παιδιά. Να έχουμε ένα ανταγωνιστικό τουρνουά. Ξέρω τι άλλο θέλετε να πούμε. Πες μας δύο λόγια για τη δικιά σας την ομάδα. Από πόσα άτομα παρτίζεστε? 11 άτομα είμαστε κι εμείς. Από πού είστε περισσότεροι, ας πούμε, τις περιοχές? Περισσότεροι εδώ Θεσσαλονικής, αλλά έχουμε και κάτι πινελιές από Χαλκιδική. Του Πάγκου δηλαδή. Τι να κάνουμε. Άλλοι παίζουμε μπαλίτσα έτσι λίγο μεταξύ μας, ξέρεις, της γειτονιάς, άλλοι για τη διασκέδαση, αλλά πάμε για τις νίκες σίγουρα να περάσουμε στην επόμενη φάση. Βήμα-βήμα δηλαδή. Βήμα-βήμα και το τουρνουά να γίνει και θεσμός, να μεγαλώσει, γιατί τώρα είναι στα βήματα, είναι πρώτη γνωριμία, οπότε βλέποντας και κάνοντας. Είναι αναγνωριστικό, τα καλύτερα έρχονται όμως. Να έρθουν παιδιά. Όσο υπάρχει στήριξη από όλους, θα το φτιάχνουμε. Άντε, καλό τουρνουά να έχουμε. Καλή επιτυχία. Περιμένουμε τώρα τους υπότες. Θα έρθουν και τα παιδιά, οι οποίοι έχουν έρθει από... ταξιδέψαν σήμερα για να είναι εδώ, είναι η αλήθεια. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Χιλιομετροφάγη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα. Είναι οι υπότες από τα Νέα Μουδανιά. Οι υπότες από τα Νέα Μουδανιά. Είμαστε 12 άτομα, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Ή 11 ή 12 είμαστε. Έχουμε έναν τραυματία, έχουμε έναν που τρώει το φαΐ του. Γενικά είμαστε σε καλό δρόμο. Οι πιο πολλοί ήρθαν γιατί τους είπαμε μετά θα έχει και ρετσίνα και φαΐ. Οπότε έτσι ήταν το δέλεαρ για να έρθουν στο τουρνουά. Πιστεύω θα τα πάμε καλούτσικα. Όσα φάμε και όσα μας βάλουν. Τώρα, εδώ που φτάσαμε. Όχι, θα πέρα από την πλάκα. Ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο από μικρά παιδιά. Εντάξει, τώρα είναι και η ηλικία μας λίγο περιορισμένων δυνατοτήτων για να ανταπεξέλθουμε σε επαγγελματικά επίπεδα. Οπότε να το χαρούμε, να διασκεδάσουμε χωρίς τραυματισμούς, γιατί όλοι έχουμε τα σπίτια μας, τις δουλειές μας. Εννοείται και. Δουλεύουμε αύριο. Δουλεύουμε αύριο. Όσοι έχουν δελτίο ξέρουν τους κανόνες, εμείς δεν έχουμε δελτίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή επιτυχία σε εσάς. Περιμένουμε τα παιδιά από τον Τρίλοφο. Επίσης έχουμε άφηξη τελευταία στιγμή που έμπλα. Έχει έρθει άμεσα να μιλήσει. Έλα θα μιλήσει κιόλα. Ετοιμάσουμε τι παρακαλούμε. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για αυτό που διοργανώνετε και την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτό. Εντάξει, για να κερδίσουμε, ερχόμαστε. Πρώτα θα βγούμε. Ο πρώτος που κάνει δηλώσεις ότι θέλει να έρθει να πάρει τρόπο, παιδιά. Όλοι οι άλλοι ήταν ευγενικοί. 11 άτομα είναι η ομάδα μας. Κανείς δεν παίζει μπάλα πλέον, παίζαμε κάποτε. Ερχόμαστε αυτό. Να κερδίσουμε χωρίς τραυματισμούς, να παίξουμε ωραία όλοι μαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Να φύγει το παιδί από την Πουέμπλα. Ο εκπρόσωπος τύπου της Πουέμπλα είναι έτοιμος. Ο εκπρόσωπος τύπου της Πουέμπλα, ναι, μάλιστα. Όχι, όλα καλά. Έχουμε κάνει όλα τα μέτρα. Όλα τα μέτρα του COVID έχουμε τηρήσει. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από εσάς. Είμαστε στην Πουέμπλα και εμείς για να το κατακτήσουμε ήρθαμε. Δεν ήρθαμε για πλάκα. Έτσι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την οργάνωση. Πολύ ωραία όλα, παιδιά. Ευχαριστούμε και τους χορηγούς πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα μέσα στο γήπεδο. Η ομάδα πόσα άτομα έχει? Έχουμε ένα κορμό σίγουρα 10 ατόμων, αλλά είμαστε στις τελευταίες κινήσεις τώρα. Δηλαδή, μία-δύο προσθήκες. Όλες ναι, οι ομάδες ναι. Έχουν έρθει φουλ. Αυτό είναι πολύ θετικό. Θέλουμε λίγο να μας πείτε, να μας πείτε βασικά. Πώς σας
φάνηκε όλη η διοργάνωση του live. Δεν θέλαμε να το ακούσουμε και από εσάς, δηλαδή τι σας άρεσε περισσότερο και τι βλέπετε, ας πούμε, και δηλώσετε συμμετοχή, ας πούμε. Αυτό είναι κάτι που δεν θα μας το πεις τώρα εσύ αυτό. Γιατί εσύ τελευταίο. Εγώ έχω πάθει πλάκα, είναι εκπληκτική οργάνωση, δεν περίμενα τόσο οργανωμένα πράγματα, όλα με... Καταρχάς, εντάξει, και η τηλεοπτική κάλυψη το πάει σε άλλο επίπεδο πλέον, δηλαδή μιλάμε για κάτι, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι τέτοιο ξανά στην πόλη παρόμοιο. Όχι, στο ποδόσφαιρο όχι. Ναι, για μπάλα τουλάχιστον όχι. Είναι πολύ καλή οργάνωση, μπορεί να γίνει και θεσμός πιστεύω, δηλαδή να γίνει ετήσιο, γιατί όχι, δηλαδή να το ανοίξουμε κιόλας. Εμείς χαιρόμαστε πολύ που συμμετέχουμε σε κάτι τέτοιο και θέλουμε πολύ να μέσα στο γήπεδο να μιλήσουμε. Ήρθαμε για την κατάκτηση, δεν ήρθαμε για να παίξουμε απλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εξ εσός. Νομίζω εδώ τελειώσαμε σήμερα. Κάναμε την κλήρωση. Γνωρίσατε και τους πρωταγωνιστές στην ουσία, γιατί όπως ξαναείπαμε, χωρίς τους παίχτες, χωρίς τις ομάδες, αυτή η διοργάνωση απλά είναι στα χαρτιά. Ελπίζουμε και εμείς να γινόμαστε καλύτεροι κάθε φορά, έτσι ώστε να απολαύσετε και όσοι συμμετέχετε, αλλά και όσοι δεν προλάβατε να συμμετέχετε, που και εσάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχουμε μεριμνήσει και για αυτό. Αφήσαμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Αφήσαμε ανοιχτούς λογαριασμούς σε αρκετές ομάδες οι οποίες δεν πρόλαβαν. Έγινε το αδιαχώρητο, είναι η αλήθεια. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Πραγματικά ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε το Λατράπ για την παραχώρηση του χώρου σήμερα. Ένας από τους χορηγούς. Ραντεβού στα γήπεδα, παιδιά. Ναι, δεν θα αργήσει. Να ξέρετε όλες οι ομάδες, όσοι ήρθατε και όσοι μας βλέπουν τώρα στο live, ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα υπάρχει ενημέρωση, αλλά θα γίνει μάλλον και σέντρα του τουρνουά. Τώρα, το θέλετε, έτσι, πρώτα ο Θεός. Τώρα τα επόμενα βήματα είναι όλες οι ομάδες να μας στείλετε το ρόστερ σας. Με τις εμφανίσεις, με το ναι. Σήμα, έτσι όλοι είναι οργανωμένοι full. Ναι, ένα μεγάλο μπράβο και σε αυτό, γιατί καταφέρατε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να συμβαδίσετε έτσι ώστε να βγάλετε και εμφανίσεις όλοι και σήματα κτλ. Μπορεί λίγο να σας ζαλίσαμε στην αρχή, αλλά... Θα δείτε ότι στο τέλος θα είναι εσάς θα ικανοποιήσει το αποτέλεσμα. Αυτά από εμάς. Ραντεβού σε δύο εβδομάδες. Ραντεβού σε δύο εβδομάδες. Από κοντά, με τα αθλητικά σας.